Καλό απόγευμα, κύριε Σέρετ. Καλό απόγευμα. Καλημέρα. Μα ακούτε τώρα. Κλίματα, καλημέρα. Λέω καλημέρα. Εγώ έχω συνηθίσει να είμαι το απόγευμα και λέω καλό απόγευμα. Ζητώ συγγνώμη. Κύριε Σέρετ, γι' αυτό. Λοιπόν, ελπίζω να είστε καλά. Εσείς έχετε ακολουθήσει ως βεβαίως εκεί κεφαλή στα δρόμενα του Πασό Κινήματος Αλλαγής της Άρτας την παρένεση του Πρωθυπουργού να κάνετε χαλαρές διακοπές ή ετοιμάζετε τους μηχανισμούς και τη συσπήρωση του κομματικού ακροατηρίου, κύριε Σέρετ? Είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα χάσουμε, θα τρέξουμε τον κόσμο σαν τους παλαβούς μέσα στον Αύγουστο. Σωστά. Όμως οποιαδήποτε στιγμή και να θελήσει να ευνηδιάσει ο Πρωθυπουργός, δεν θα είμαστε εμείς αυτοί που θα ευνηδιαστούν. Στο κάτω-κάτω της γραφής έχουμε μπει στην τελική προεκλογική ευθεία. Το αργότερο την άνοιξη οι εκλογές θα γίνουν. Μάλιστα. Τώρα, αν θα γίνουν σε 2-3 ή σε 7 μήνες, πόσο μεγάλη είναι η διαφορά? Καμία. Ακριβώς. Εμείς λοιπόν μετά το 15 Αύγουστο είμαστε έτοιμοι. Ανά πάσα στιγμή. Στο κάτω, όπως και να έχει, σε τελική ανάλυση δεν είναι ο χρόνος των εκλογών αυτός που παίζει τον ρόλο, αλλά οι συνθήκες κάτω από τις οποίες θα γίνουν οι εκλογές. Φυσικά. Το βασικό είναι ο Ανδρουλάκης, ας πούμε, να μπορεί να μιλάει στο τηλέφωνό του με την ίδια ιδιωτικότητα που μπορούν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Είναι ένα θέμα το οποίο θέλω να μείνουμε σε αυτό, κύριε Σέρετ, γιατί νομίζω ότι το Πασόκ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι θέλησε να περάσει αυτό το ζήτημα στα γρήγορα. Δηλαδή, μας είπε και ο κύριος Χούτας εδώ που τον είχαμε προχτές, ότι η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στο άψες βίσε θέλησε να ολοκληρώσει αυτή την διαδικασία. Ο κύριος όμως Ανδρουλάκης συνεχίζει να το θέτει ψηλά στην ατζέντα, γιατί όντως είναι ένα ζήτημα που νομίζω μας προβληματίζει όλους. Γιατί αν για παράδειγμα το 2002 φοβόμαστε για το αν μας καταγράφουν εύκολα και αν για παράδειγμα δεν υπάρχει ιδιωτικότητα, τότε πραγματικά νομίζω παραπέμπονται σε εποχές που θέλουμε να ξεχάσουμε γενικότερα στη χώρα μας, έτσι κι αλλιώς. Το εύκολα είναι γεγονός. Αυτό μπορώ να σας το πω και ως ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών. Μάλιστα. Όχι μόνο τώρα, εδώ και δεκαετίες είναι εύκολο να παρακολουθηθούν οι επικοινωνίες. Το ζητούμενο είναι όμως να υπάρχει λόγος για να γίνει αυτό το πράγμα, και λόγος σοβαρός, ηθικός. Όχι να παρακολουθεί τον πολιτικό αντίπαλο, αυτόν που φοβάται στο μέλλον. Ο νόμος προέβλεπε το να έχει ένομο, πριν τον αλλάξει ο Μητσοτάκης, το να έχει ένομο συμφέρον αυτός που ζητάει την παρακολούθηση. Μάλιστα. Ας μας αποδείξουν ποιος έχει ένομο συμφέρον να παρακολουθεί τις συζητήσεις του Νίκου του Ανδρουλάκη. Προφανώς θα το έχει ψηλά στην ατζέντα του και ως άνθρωπος και ως πολίτης και ως αρχηγός πρόεδρος κόμματος. Ακριβώς. Μας γυρίζουν πίσω σε εποχές που ελπίζαμε ότι δεν θα ξαναγυρίσουμε ποτέ. Είναι ένας από τους λόγους που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παραμείναμε. Ο εκδημοκρατισμός της κοινωνίας, το να μην αφαιρεθεί η εξουσία. Και θα το προασπίσουμε αυτό. Προφανώς δεν θα κάναμε το ίδιο εμείς σαν πολίτες, εγώ και εσείς και οποιοδήποτε από τους ακροατές, εφόσον είχε την οικονομική δυνατότητα και το χρόνο, δεν θα τον πήγαινε μέχρι τέρμα, μέχρι τον Άριο Πάγο ή μέχρι τα ευρωπαϊκά δικαστήρια και όπου πάει, να βρει ποιος είναι αυτός που παρακολουθεί το τηλέφωνο του. Μάλιστα. Φυσικά είναι απαράδεκτο και ηθικά και πολιτικά. Αυτό το πράγμα. Αυτό βεβαίως είχε και ως αποτέλεσμα το Πασόκ να αλλάξει και τη στάση του, νομίζω, και στην επίμαχη τροπολογία που αφορούσε την ΕΕΠ και τις παρακολουθήσεις μετά την καταγγελία του κύριου Ανδρουλάκη, μετά την τοποθέτηση του κύριου Καστανίδη πάνω σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πει ότι κάποιες επίμαχες διατάξεις για υποκλοπές μέσω της ΕΕΠ είχε ψηφίσει και το Πασόκ, κύριε Σερέτη. Εντάξει, τώρα αυτό είναι ψηλά γράμματα ίσως. Εμείς μένουμε στην ουσία των όσων λέτε εσείς αυτή τη στιγμή. Η επίμαχη διάταξη ήταν το αν θα έπρεπε να ενημερώνεται αυτός που παρακολουθείτε ή όχι. Για να κάνει σωστά τη δουλειά της η ΕΕΠ, προφανώς δεν μπορεί να ενημερώσει όλους τους παρακολουθούμενους.
ή θα παρακολουθήσω και κάποιον που θα κάνει λαθρεμπόριο κοκαΐνης. Τι θα πρέπει να τον ειδοποιήσει, ξέρεις, σε παρακολουθούμε. Ή ξέρεις, εμείς σε παρακολουθούσαμε. Δεν σε πιάσαμε τώρα αυτή τη φορά, αλλά την άλλη φορά θα το προσπαθήσουμε. Προφανώς. Σωστά την ψήφισε τότε το Πασό. Το ότι θα το εκμεταλλευόταν κάποιοι με ανήθικο τρόπο. Αυτό δεν το είχαμε στο λογαριασμό. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Σερέτη, εσείς αυτή τη στιγμή έχετε έναν δραστήριο βουλευτή, τον κύριο Γκόκα, ο οποίος πολλές φορές μαζί συνυπογράφει ερωτήσεις στη Βουλή, μαζί με την υπόλοιπη εκλογική σας ομάδα, αλλά και βεβαίως αυτόνομες. Από την άλλη, αντιλαμβάνομαι ότι σε αυτή την προεκλογική ατζέντα θα βγουν μπροστά και θέματα που έχουν τοπικό χαρακτήρα. Δηλαδή, για παράδειγμα, ζητήματα της Ηπείρου, ζητήματα με τον πρωτογενή τομέα. Αν εσείς, για παράδειγμα, όταν θα απευθυνθείτε και στο εκλογικό ακροατήριο και στην Άρτα, ποια θέματα ιεραρχείτε ψηλά στην ατζέντα πρωτίστως σε τοπικό επίπεδο, όπου δεν έχει λάβει δράση η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση των κυβερνήσεων και ο ΣΥΡΙΖΑ? Δηλαδή, πώς εσείς οριοθετείτε την ατζέντα? Μακάρι να μπορούσα να πω 1, 2, 3, ναι, και να σταματήσουμε εκεί. Δυστυχώς είναι πολλά. Τα σοβαρότερα εντάχει, τα σοβαρότερα θέματα απ' όλα είναι το πρώτο και το κυριότερο θέμα της Άρτας, είναι η σχέση της με το ποτάμι της. Η οριοθέτηση της κήτης του Αράχθου. Διασχίζει κάθετα όλον τον ομό, πηγάζει από τα Τζουμέρκα, φτάνει το Μαμβρακικό. Το Δεκέμβριο του 2014 αυτό το έργο ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ εντάχθηκε στο ΕΤΠΑ εκείνης της περίοδου. Ήμουν μάρτυρας μάλιστα ενός διαλόγου την ημέρα των εκλογών, το Γενάρη του 2015, ανάμεσα στον τότε δεν ήταν βουλευτής, ήταν πρώην βουλευτής και μετέπειτα στον Χρήστο τον Κόκα και σε έναν υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ, τότε γνωστό μου. Βρεθήκαμε οι τρεις σε ένα πηγαδάκι, του είπε του ΣΥΡΙΖΑ για αυτό το πολύ σημαντικό είπε, και το πείτε, μεγαλύτερο. Κύριε Σερέτη, επειδή έγινε μια διακοπή, πείτε μας λίγο τι είπε, γιατί σας χάσαμε λίγο. Είπατε... Του είπε συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, μάλιστα. Ο υποψηφίος του ΣΥΡΙΖΑ, του Χρήστου του Γκόκα, για αυτό το έργο που ήρθε, είχε τρέξει πολύ γι' αυτό ο Χρήστος ο Γκόκας τότε. Ήταν ένα έργο που είχε ξεκινήσει, οι πρώτες μελέτες είχαν γίνει πολύ, αρκετά παλιότερα, όταν ήταν υφυπουργός Ταχοδέ ο Θόδωρος ο Κολιοπάνος. Εδώ από την Άρτα, και ήταν στο γραφείο του τότε ο Χρήστος ο Γκόκας. Τέλος πάντων, ολοκληρώθηκε αυτή η προσπάθεια το Δεκέμβριο του 2014. Μετά τα συγχαρητήρια, του είπε ο Χρήστος ο Γκόκας, πρέπει να προσέξουμε από εδώ και πέρα, γιατί είναι άλλο πράγμα η έγκριση ενός έργου, ναι, και άλλο η υλοποίησή του και η εκταμίευση των χρημάτων. Έχει πολλά στάδια. Μήπως από δικά μας λάθη το έργο αναβληθεί και στο τέλος κινδυνεύσει. Αυτή η κουβέντα ήταν, πόσο είχαμε, 17 Γενάρη, δεν θυμάμαι την ημερομηνία, το Γενάρη του 2015. Είμαστε 2022, πριν λίγες μέρες κατατέθηκαν οι μελέτες. Το ΕΣΠΑ της προηγούμενης περιόδου χάθηκε. Τώρα η ελπίδα μας είναι με γέφυρα να ενταχθεί στο νέο ΕΣΠΑ αυτό το έργο. Για να μην χαθεί εντελώς αυτή η μοναδική ευκαιρία για την Άρτα. Το έργο προβλέπει εγκυβωτισμό και οριοθέτηση της κήτης του Αράχθου. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της πόλης. Υπάρχουν και άλλα θέματα πολύ σημαντικά, όπως το Ξενία, μέσα στο κάστρο, που παραμένει κλειστό από το 1992. Υπήρξε μια κινητικότητα μέσα από ένα δελτίο τύπου του Δημάρχου, νομίζω, αρτίον του κύριου Τσιρογιάννη. Και ανακοινώθηκε ότι βρέθηκαν και κάποια χρήματα για να αξιοποιηθεί ο χώρος. Όπως και να έχει, και εκεί έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Από το 92 κλειστό το καλύτερο σημείο της πόλης, και μόλις φέτος οι Αρτινοί μπόρεσαν να κάνουν τις πρώτες βόλτες πάλι μέσα σε αυτό. Να ανοίξει η πύλη του και να κοπούν τα χόρτα. Εκεί υπήρχε και ένας χώρος όπου γινόταν κάποιες θεατρικές παραστάσεις, το θεατράκι στο κάστρο, όπου καταργήθηκε, χωρίς όμως να αντικατασταθεί από κανέναν άλλον χώρο. Χώρος για πολιτιστικές εκδηλώσεις δεν υπάρχει στην πόλη. Δρόμος για τα Τζουμέρκα δεν υπάρχει. Τι αναπτύσσεται και κάποιος τουρισμός τα τελευταία χρόνια.
ευτυχώς, γιατί κρατάει και λίγο τη ζωή εκεί στα ορεινά. Δημιουργείται κάποιες θέσεις εργασίας. Ναι. Οι άνθρωποι, οι τουρίστες που φτάνουν εκεί όμως, θα πρέπει να τους υποδεχόμαστε με επανόηστε ήρωες. Διότι περνάνε από έναν δρόμο που κινδυνεύουμε εμείς που το ξέρουμε, τον κάναμε χίλιες φορές. Είναι αρκετά τα θέματα. Μάλιστα. Τα τοπικά. Τα οποία υποθέτω θα μπουν στην ατζέντα και θα υπάρχουν πάλι έτσι οι υποσχέσεις που θα ακούσουμε. Αυτά τώρα που τα ακούει ο συμπολίτης μας, εντάξει, οι συμπολίτες μας πρέπει να έχουν κατανοήσει, νομίζω, γιατί ξέρετε, έχουν μια κοινή αφετηρία τα προβλήματα σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, σε όλη την Ελλάδα. Ότι από την εξαγγελία ενός έργου μέχρι την υλοποίηση είναι ένας μακρύς δρόμος. Από την άλλη, εύλογα θα μπορούσε να πει κάποιος, αντικειμενικές δυσκολίες για τις όποιες καθυστερήσεις η γραφειοκρατία του κράτους συνεισφέρουν σε αυτή τη διαδικασία, ή για παράδειγμα θα μπορούσαν να τρέξουν κάποιες διαδικασίες νωρίτερα για πολλά από αυτά τα οποία θέτεται τώρα στο δημόσιο διάλογο. Ειδικά για το πρώτο που είπα και για την περίοδο από το 2015 μέχρι και τις εκλογές του 2019, δεν μπορώ να βρω δικαιολογίες με πρωθυπουργό με καταγωγή από την Άρτα και την Όλγα τη Γεροβασιλή υπερυπουργό στην κυβέρνηση. Τόσο ισχυρό υπουργό η Άρτα είχε να δει από την εποχή του Τσοβόλα. Δεν στέκει πολιτικά να λέμε ότι δεν κόλλησαν στη γραφειοκρατία των Υπουργείων. Ο Πρωθυπουργός και η εκπρόσωπος τύπου, η Υπουργός Υγείας, δεν μπορούσαν να τρέξουν τις διαδικασίες. Το γιατί δεν έγινε δεν το γνωρίζω. Κάποτε όμως θα πρέπει να μας το απαντήσουν. Γιατί από το 2015 πέρασαν 2-3 χρόνια για να κουνηθεί κάτι, να ζητηθούν οι μελέτες. Γιατί οι μελέτες παραδίδονται τώρα για ένα έργο εγκεκριμένο του 2014. Δεν λέει ούτε προβλέπει ο νόμος 6-7 χρόνια να γίνουν οι μελέτες, ούτε κανένας μελετητής ζητάει 6-7 χρόνια. Γι' αυτό είναι διετία ή τριετία, αν θυμάμαι σωστά, η περίοδος. Mm-hmm. Και σε όλα αυτά που είπαμε πριν, δεν προλάβαμε να πούμε μια κουβέντα για το πρώτο θέμα της Άρτας, που είναι ο αγροτικός της τομέας. Σωστά. Και με αυτό εννοούμε φυσικά και τους μελισσοκόμους μέσα και τους αλλιείς. Δεν είναι μόνο η γεωργή, η κτηνοτρόφη, όλοι. Με πάρα πολλά προβλήματα, πανελλαδικής φυσικά εμβέλειας, αρκετά από αυτά, αλλά και τοπικά ζητήματα. Η αλληλεία, για παράδειγμα, εδώ στον Αμβρακικό έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με του Μεσολογγίου. Ναι. Όμως δεν βρισκόμαστε στην ίδια κατάσταση. Εδώ οι άνθρωποι είναι εγκατελειμμένοι, παράγουν εξαιρετικό αυγοτάροχο και πρέπει να γίνουν οι ίδιοι πολιτές για να το πουλήσουν γύρω-γύρω. Οι Μεσολογγίτες βρήκανε στήριξη και εξάγουν το μεγαλύτερο κομμάτι τους, από όσο γνωρίζω, στην Ιταλία και σε χώρες της Ευρώπης. Αν δεν είναι λάθος η πληροφορία μου. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση αυτός ο τομέας χρειάζεται στήριξη. Στην Άρτα, γιατί είναι και αυτός που την κρατάει ζωντανή. Δεν έχει άλλα έσοδα. Η πόλη δεν έχει τουρισμό. Αυτές οι δυο σχολές που έμειναν, και αυτές κινδυνεύουν οι Ιωνείς στο μέλλον να φύγουν για τα Γιάννενα. Αν δεν δραστηριοποιηθούμε, από πού να έρθουν τα έσοδα μετά. Σωστά. Βεβαίως θα μπορούσε κανείς να πει ότι θα μπορούσατε να αναπτύξετε ίσως και τον θρησκευτικό τουρισμό. Έχετε μοναδικά βυζαντινά μνημεία και νομίζω ότι... Οι δυνατότητες υπάρχουν. Οι δυνατότητες υπάρχουν. Αλλά για να αναπτυχθεί οποιοδήποτε είδος τουρισμού, και το θρησκευτικό και οποιοδήποτε, θα πρέπει να υπάρχουν 5 βασικές προϋποθέσεις. Δηλαδή να υπάρχει ένα συνολικό τουριστικό προϊόν. Να ξέρει κάποιος ότι ερχόμενος στην Άρτα θα δει αυτά. Σωστά. Τα μνημεία, θα φάει αυτό το φαγητό, κάτι που δεν θα το φάει αλλού. Σωστά. Θα πιει αυτό το τοπικό κρασί, τη τοπική πύρα, θα έχει να του δώσει δύο πράγματα, δηλαδή η πόλη, που όλο αυτό ακόμα δεν έχει. Το περασμένο διάστημα έγιναν προσπάθειες από έναν σύντροφο και μέλος της Νομαρχιακής μας εδώ να φτιαχτεί ένα σύλλογο των ξενοδόχων της πόλης, του νομού, της Άρτας. Ούτε αυτό δεν υπήρχε. Ήταν ατομικές οι προσπάθειες. Και υπήρχε ένας σύλλογος αυτών που έχουν ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα καταλήμματα.
δεν είχαν καμία επαφή με τους ξενοδόχους. Όλο αυτό το πράγμα γίνεται μια προσπάθεια να συνενωθεί και φυσικά εδώ πρέπει να πει ο Δήμος και η Περιφέρεια να στηρίξουν μια τέτοια προσπάθεια. Την τουριστική προβολή. Αλλά όχι αποσπασματικά, με δύο φωτογραφίες, να έχουμε το γεφύρι, έχουμε και αυτό. Πρέπει να βρεθούν θέσεις που θα παρκάρουν αυτοί που θα έρθουν. Η Άρτα είναι μια πόλη που, όπως και το Άργος, είναι δύο πόλεις στην Ελλάδα που χτίζονται 3.000 χρόνια στην ίδια θέση. Ναι. Δεν έχουν μετακινηθεί ούτε μισό χιλιόμετρο. Δεν υπάρχουν άλλες πόλεις στην Ελλάδα με αυτό το χαρακτηριστικό. Είναι δεδαλώδεις πόλεις. Εν πολλοίς οι δρόμοι τους ακολουθούν τις αρχαίες διαδρομές. Δεν δυσκολευόμαστε οι αρτινοί να παρκάρουμε. Σωστά. Όχι ο τουρίστας. Εμείς που την ξέρουμε την πόλη σαν την τσέπη μας και πάλι δυσκολευόμαστε. Ο επισκέπτης είναι αδύνατο να βρει ένα παρκάρι. Πρέπει να λυθεί με κάποιο τρόπο αυτό το θέμα. Τρόποι υπάρχουν. Να επιλεγεί ο βέλτιστος να πει προτεραιότητα. Μέχρι στιγμής δεν μας έχει δείξει κάποιος, ούτε ο Δήμος ούτε η Περιφέρεια, ότι έχει ένα πλάνο, ένα σχέδιο πώς σε 3-5 χρόνια από τώρα η Άρτα θα έχει τουρισμό και θα έχει εισρωή χρημάτων. Αυτό δεν το έχουμε δει ολοκληρωμένο. Μάλιστα. Είναι και μία από τις, πώς να πω, από τις προτάσεις μας και από το... τις δυνατότητες που πιστεύουμε τις ανεκμετάλλευτες που έχει η Άρτα. Σας ακούμε με ενδιαφέρον, γιατί σας λέω και πάλι, πολλά από τα προβλήματα αυτά και από τις δυνατότητες έχουν κοινό παρανομαστεί και ίσως είναι και το ζητούμενο, γιατί νομίζω, κύριε Σερέτ, ότι τώρα σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε βγαίνουν στο προσκήνιο όλα αυτά, δηλαδή όλα όσα θα έπρεπε να έχουν γίνει και ανάγκη να υπάρχει μια στόχευση, δηλαδή να βάλουμε κάτω, να δούμε ποια είναι η βαριά μας βιομηχανία, είναι ο τουρισμός, είναι η αγροτική παραγωγή, ο αγροτικός τομέας που θα μπορούσε να μας στηρίξει και σε αυτές τις δύσκολες μέρες που περνάμε, ιδιαίτερα τώρα με αυτή την κρίση που υπάρχει με τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οπότε και όλες αυτές τις ευκαιρίες που χάνονται διαχρονικά σε αυτόν τον τόπο μας και που ίσως θα πρέπει να αναγνωριστούν. Θέλω λίγο να γυρίσω στο πολιτικό κομμάτι. Εσείς εγκαινιάσατε πριν λίγες μέρες τα γραφεία, σας ήρθε νομίζω και ο γραμματέας. Θέλω λίγο να μου δώσετε μία αίσθηση το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, με την νέα ηγεσία του κ. Ανδρουλάκη. Είναι πλέον στο προσκήνιο. Είναι κάτω από έναν μεγενθητικό φακό. Απασχολεί το κόμμα πλέον και τα μηντιακά και τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις που ήταν σε ένα παροπλισμό το τελευταίο διάστημα, και αυτό αξίζει να το πούμε. Θέλω να μου πείτε η αίσθησή σας. Και με βάση βεβαίως την Άρτα που ζείτε και δραστηριοποιείστε, πιστεύετε ότι όντως το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κάνει την ανατροπή και να υιοθετήσει, μάλλον να υλοποιήσει όλα αυτά τα οποία πρεσβεύει και όσα λέτε μέσα από το πρόγραμμά σας? Είναι διπλή η ερώτηση. Ένα, να δούμε το αν μπορεί να τα υλοποιήσει. Το ΠΑΣΟΚ αυτό το έχει αποδείξει και τη δεκαετία του 80 και τη δεκαετία του 90 και τη δεκαετία του 2000. Να αναφέρω από ένα μόνο για κάθε δεκαετία αυτό που θεωρώ εγώ το πιο εμβληματικό του έργο στην κάθε δεκαετία. Την πρώτη δεκαετία του 80 ο Ανδρέας ο Παπανδρέου μίλησε για την Ελλάδα όλων των Ελλήνων και το έκανε πράξη αναγνωρίζοντας την εθνική αντίσταση και βάζοντας τους στρατηγούς του εμφυλίου να συναντηθούν, να χαιρετηθούν, να παραδεχθούν ότι έκαναν λάθος. Δεν τους το υπέβαλε, το είπαν μόνοι τους. Οι άνθρωποι στρατηγοί έκαναν λάθος, είπε όλους. Ναι, το απάντησε. Η μισή Ελλάδα ή το 1/3 της Ελλάδας μέχρι το 81 δεν είχε πρόσβαση στο δημόσιο. Οι αριστεροί, αν έχαναν ταυτότητά τους, ήταν ικανοί να ξεθυμελιώσουν το σπίτι ψάχνοντας παρά να πάνε στο αστυνομικό τμήμα και να πούν ότι την έχασαν. Οι υποψίες που θα αντιμετώπιζαν, οι ίδιοι αστυνομικοί δηλαδή, τέλος πάντων το λένε οι άνθρωποι, έπρεπε να πάρουν έγκριση από την υπηρεσία για τη γυναίκα που θα παντρευόντουσαν. Δηλώνανε το όνομά της, έψαχναν το ιστορικό της οικογένειας, δεν είχε πατέρα, θείο, αδερφό που είχε κάνει στην εξορία, δεν το επέτρεπε να την παντρευτεί. Σαν να υπήρχε και οικογενειακή ευθύνη για αυτό το πράγμα. Άλλαξε η Ελλάδα τη δεκαετία του 80. Ερχόμαστε στη δεκαετία του 90
Και πάλι εδώ και, και η πρώτη κίνηση του ΠΑΣΟΚ και η δεύτερη που θα πω, ο ΑΣΕΠ, δεν ήταν θέμα χρημάτων. Ήταν θέμα πολιτικής βούλησης. Ο Πεπονής θυσιάστηκε για να μας κάνει μια ευρωπαϊκή χώρα. Δεν ξαναβγήκε βουλευτής. Είχε όλο το σύστημα. Ο πρώην ισχυρότατος υπουργός στις επόμενες εκλογές δεν βγήκε ούτε καν βουλευτής. Και το ΠΑΣΟΚ το ίδιο αντέδρασε στο έργο του. Και όμως είναι μια βασική διαφορά που μας ξεχωρίζει από τις χώρες της Ασίας και της Αφρικής και μας πηγαίνει στην Ευρώπη, ο ΑΣΕΠ. Το ότι δεν συνοστιζόμαστε στα βουλευτικά γραφεία για να παρακαλάμε για διορισμό. Αλλά πάμε με τα χαρτιά μας. Με τα πτυχία μας δίνουμε γραπτές εξετάσεις. Εγώ είμαι από τους τυχερούς που διορίστηκα με τον ΑΣΕΠ από τις πρώτες φουρνιές με γραπτές εξετάσεις. Ήταν, πώς να πω, το θεωρώ αδιανόητο πια να είναι, να ήταν διαφορετικά. Και όμως μέχρι πριν από λίγα χρόνια έτσι ήταν. Εμόνιμα. Ερχόμαστε στη δεκαετία του 2000. Τα λίγα χρόνια που έκανε το ΠΑΣΟΚ πριν το 2004. Σπούδασα στην Πάτρα εγώ, στο Πολυτεχνείο. Ναι. Είδαν τα μάτια μου αρκετές φορές το καράβι να φτάνει, να παίρνει μόνο το ασθενοφόρο από την άπακτο, από το Μεσολόγγι, με τον ασθενή, τον καρδιακό, για να τον πάει απέναντι στο νοσοκομείο. Να βλέπεις τη σωτηρία σου εκεί απέναντι και να μην μπορείς να φτάσεις. Απίστευτο πράγμα. Μάλιστα βρέθηκα και σε άδεια φαντάρος, πηρετούσα στο Άκτιο στην Πρέβεζα, με το ρίο κομμένο, ο διοικητής ανακάλεσε τις άδειες και κάναμε με άλλον έναν 22 ώρες. Δεν είχαμε δικό μας όχημα και για να πάμε γύρω-γύρω με τα λεωφορεία, κάναμε 22 ώρες πριν φτιαχτεί η γέφυρα του ρίου Αντιρίου. Ούτε επιστράτευση δεν μπορούσαμε να κάνουμε αν φύσαγε αέρας στο ρίο. Κανονική. Μάλιστα. Να πω για τη διάβγεια μετά το 10-12 του Γιώργου του Παπανδρέου για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Το ΠΑΣΟΚ το έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει. Και βεβαίως και πολλά από τα στελέχη, κύριε Σερέτη, του ΠΑΣΟΚ έχουν τροφοδοτήσει κυβέρνηση και Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Πιερακάκης, για παράδειγμα, και όλη αυτή η επιτυχία που πιστώνεται στην κυβέρνηση ανήκει, νομίζω, στο χώρο του ΠΑΣΟΚ. Και εσείς θέλετε όλα αυτά να τα θυμίσετε στους συμπολίτες μας, γιατί ξέρετε, πολλές φορές ίσως μία αλλαγή που μπορεί να γίνει στον τόπο, γιατί γυρίσετε πολύ πίσω χρονικά, που μπορεί οι νεότεροι ακροατές να μην γνωρίζουν αυτές τις λεπτομέρειες των ιστορικών γεγονότων που εξιστορήσατε, βγαίνουν στο προσκήνιο. Κύριε Σερέτη, σίγουρα ένα ερώτημα το οποίο θα σας απευθύνουν οι πολιτικοί σας αντίπαλοι είναι η επόμενη μέρα και το πλαίσιο συνεργασιών, και το ρωτάω σε όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, νομίζω ότι στριμώχνεται τόσο και από τη Νέα Δημοκρατία όσο και από τον ΣΥΡΙΖΑ το ΠΑΣΟΚ να αποκρυπτογραφήσει τις κινήσεις του την επόμενη μέρα των εκλογών. Βεβαίως, η πολιτική σας ηγεσία λέει ότι θα ακολουθήσετε μια αυτόνομη πορεία και θέτεται και ένα πλαίσιο συνεργασιών. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό? Είναι η άποψη της βάσης αυτή που λέει η ηγεσία. Είναι αυτό που ακούει πατού σε όλη την Ελλάδα ο Νίκος Ανδρουλάκης όταν πηγαίνει. Δεν είναι διαφορετική ούτε η δικιά μου, και νομίζω το 99% των ανθρώπων που στηρίζουν το ΠΑΣΟΚ σήμερα το ίδιο πιστεύουν. Όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, δεν γίνεται να καθίσεις στο ίδιο τραπέζι. Εσείς θα καθόσασταν στο ίδιο τραπέζι με έναν άνθρωπο που σας είπε προδότη, σας είπε γερμανοτσουλιά, αν δεν πει πρώτα συγγνώμη δημόσια και ισχυρά, όχι μισό συγγνώμη, κανονικότατο, δημόσιο, ισχυρότατο, συγγνώμη, όπως ισχυρές και δημόσιες ήταν αυτές οι δηλώσεις. Πώς θα καθίσεις στο τραπέζι να κουβεντιάσεις? Τι συνεργασία ακριβώς να κάνουμε υπό την πίεση μιας εθνικής ανάγκης εμείς να τα ξεχάσουμε όλα αυτά, όχι συνεργαζόμενοι όμως με τον άνθρωπο που μας είπε πρώτα. Να στηρίξουμε μια κυβέρνηση ανάγκης αν υπάρξει αυτό το θέμα. Δεν είμαστε μια υπεύθυνη πολιτική δύναμη, δεν πεισμόσαμε σαν μικρά παιδιά, όπως το λένε. Αλλά να αναλάβει και ο καθένας από αυτούς, υπήρχε αρχηγό
ο ΣΥΡΙΖΑ όταν λεγόταν αυτά. Που τα αποδεχόταν, είπε Πινοσέτ, τον τότε πρωθυπουργό. Να πει συγγνώμη άμα θέλει συνεργασία. Τόσο απλά. Έτσι δεν είναι. Οποιοδήποτε, ένας φίλος, ένας οποιοδήποτε, μα σας έβριζε με σκιώτατο τρόπο δημόσιο. Θα ξανακαθόσασταν μαζί του αν δεν ζητούσε συγγνώμη δημόσια. Ναι, βέβαια στην, από την άλλη, κύριε Σερέτη, στην πολιτική τα έχουμε δει όλα. Δηλαδή ξεχνιούνται και τα λόγια πολλές φορές. Τώρα στην πολιτική. Δεν ξεχνούν. Ναι. Τούτα εδώ δεν ξεχνούν. Δεν γίνεται να παλεύεις με όλη σου την καλή πρόθεση να κάνεις κάτι και να έρχεται να σε λέει Γερμανοτσολιά. Ο άλλος. Δεν γίνεται. Πώς το λένε. Θα το καταλάβουν και αυτοί. Θέλει δυνατό συγγνώμη. Πόσες φορές. Όσες ήταν και οι βρυσιές τους. Δεν ήταν μία φορά η βρυσιά. Όσες ήταν και οι βρυσές, τόσες φορές θα πούν και το συγγνώμη και μετά να καθίσουμε να κουβεντιάσουμε με τον ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα. Αν δεν υπάρξει αυτή η προϋπόθεση. Τώρα, όσον αφορά τη Νέα Δημοκρατία, πολλοί δικές μας διαφορές ήταν πάντοτε γνωστές σε όλους. Τώρα, μάλιστα, υπό το πρίσμα αυτής της παρακολούθησης του τηλεφώνου, της προσπάθειας παρακολούθησης του τηλεφώνου του Προέδρου, μπαίνει και ένα θέμα εμπιστοσύνης. Αν είναι ειλικρινείς οι άνθρωποι που έχεις απέναντι σου, πρέπει να αποδείξουν ότι είναι ειλικρινείς. Την ελέγχει ο Πρωθυπουργός, δεν την ελέγχω εγώ ή εσείς. Ναι. Έτσι, είναι προφανές. Τι κάνει νέο νέο στα κεραμίδια. Ναι. Αν η ΕΕΠ είχε από άλλον εντολή και όχι από την κυβέρνηση, ας μας το πει. Ότι εμένα με διάπαιξε ο Τάδε και υπακούω και στον Τάδε εδώ, εκτός από την ελληνική κυβέρνηση. Πώς μπορεί να γίνει αυτό τώρα πια, μετά από αυτό το γεγονός, δεν μπορούν και να μας πιέζουν, να μας λένε για τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Και τέλος πάντων ο Πρόεδρος το έχει πει ξεκάθαρα και έχει διατυπώσει ξεκάθαρα. Σε όποιον ο κόσμος του δείξει την πόρτα πολιτικά, δεν θα τον φέρω εγώ από το παράθυρο. Μάστε. Πάλι πίσω. Το να στηρίξουμε αν υπάρξει ανάγκη μια κυβέρνηση χωρίς να βάλουμε εμείς υπουργούς να πάρουν τους μισθούς. Υπάρχει η ψήφος ανοχής σε μια κυβέρνηση. Αν υπάρχει αυτή η ανάγκη, αν υπάρξει, για να μην έχει πρόβλημα η χώρα, αυτό είναι διαφορετικό πράγμα. Το να πάμε όμως εμείς να συμπληρώσουμε το νούμερο κάποιου που θα του λείπει και να πάρουμε και 2-3-5 θέσεις σε οφίτσια, σε αξιώματα, όχι, αυτό δεν το βλέπουν από το Πασόκ. Μάλιστα. Ίσως φοβάστε και να μην επαναληφθεί και το σκηνικό της συγκυβέρνησης, κύριε Σερέτη, στα πρώτα μνημόνια που το ΠΑΣΟΚ το πλήρωσε αυτή τη συνεργασία. Αυτό δεν μπορεί να επαναληφθεί γιατί έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Σωστά. Ναι. Γιατί είναι εντελώς διαφορετικές οι συνθήκες. Ο κόσμος ζούσε ένα σοκ, κάπου έπρεπε να ξεσπάσει και ο αγγελιοφόρος, αυτός που του είπε τα κακά ματάτα, όχι αυτός που βάλε τη φωτιά, αλλά ο πυροσβέστης που γύρισε και του είπε έχει ανάψει φωτιά και προσπαθώ να τη σβήσω. Εκείνος την πλήρωσε. Ο αγγελιοφόρος κακών μαντάτων από τα αρχαία χρόνια είναι γνωστό, την πλήρωνε την ύφη. Πιστεύετε ότι οι συμπολίτες μας το έχουν κατανοήσει αυτό που λέτε? Έχει δηλαδή απαλυνθεί η εντύπωση ότι το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή το Καστελόριζο, η εικόνα του Καστελόριζου και τη δηλώση του Πρωθυπουργού του κ. Παπανδρέου τότε, έχει καταλάβει ο λαός για ποιο λόγο υπήρξαν εκείνες οι συνθήκες? 100% όχι. Αν το είχε καταλάβει, 100% θα ήμασταν κυβέρνηση τώρα πάλι. Δεν θα ήταν η Νέα Δημοκρατία. Δεν το έχει καταλάβει. Αλλά βλέπει το αδιέξοδο μου αυτούς που ψήφισε μετά. Μάλιστα. Ο Γιώργος Παπανδρέου ήθελε να δείξει τότε ότι για να μπορεί ο Έλληνας ο Πρωθυπουργός να έρχεται να στέκεται εδώ να κάνει δηλώσεις ή να πίνει καφέ. Αλλά ως Έλληνας Πρωθυπουργός στην Ελλάδα πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα μετά. Απεδείχθη ότι δεν γινόταν αλλιώς. Αν το είχε καταλάβει ο κόσμος, τότε δεν θα ψήφιζε κατά 60% στο δημοψήφισμα όπως ψήφισε. Μάστε. Αν είχε καταλάβει ότι δεν γινόταν αυτό που του έλεγαν. Ότι το 2% το φτώχειο, στο 98% το πλούσιο. Και δυνατό. Μακάρι να γινόταν. Δεν γίνεται.
έχουμε κάποια συγκεκριμένα δεδομένα. Λέει ο λαός μας, ο κακός ο καιρός περνάει. Ο κακός ο γείτονας δεν περνάει. Η πανδημία θα περάσει και ο πόλεμος της Ρωσίας με την Ουκρανία θα τελειώσει. Η Τουρκία δεν φεύγει από προανατολικά μας. Εκεί θα είναι. Και η Αλβανία στα βόρεια και οι διπλανές της χώρες, εκεί θα είναι. Μακάρι να μπορούσαμε να έχουμε εξαιρετικές σχέσεις με όλους. Δεν τα έχουμε καταφέρει. Και όσοι με δικά μας λάθη μόνο, ή κυρίως με δικά μας λάθη, υπάρχουν κάποια δεδομένα. Και σε συζητήσεις με φίλους τότε, με γνωστούς, έβλεπα ότι δεν αντιλαμβανόταν πλήρως την πραγματικότητα οι άνθρωποι. Έλεγαν και διάφορα έτσι. Τι να πω, αυθαίρετο. Τότε τα έλεγε υφυπουργός της κυβέρνησης. Ο Ζουράρης ήταν και υφυπουργός παιδείας. Και εκπαιδευτικός στη σχολεία. Ότι και να χάσουμε μερικά νησιά δεν πειράζει. Απίστευτα πράγματα, τρελά πράγματα. Ο κόσμος τότε ήταν πολύ, πώς να πω, σοκαρισμένος. Και έτρεχε και στα άκρα. Η λογική σιγά σιγά επανέρχεται. Βλέπει τα δε έξοδα να δημιουργούνται και το Πασόκ σιγά σιγά αποκτά ξανά φωνή. Υπάρχει βέβαια ένα, πώς να το πω, ένα μετατραυματικό στρες στην κοινωνία μας. Αρκετοί έτσι πρώην σύντροφοι είναι σε δύσκολη θέση. Δεν μπορούν εύκολα να γυρίσουν και να πούν, ειδικά αυτοί που φώναξαν πολύ. Δεν μπορούν εύκολα να γυρίσουν και να πούν στους συναδέλφους, στη δουλειά, στην παρέα, στο καφενείο, στην ταβέρνα, στη φιλική συντροφιά. Ξέρετε παιδιά, θα σας έλεγα 6-7 χρόνια τώρα, ήταν τα λάθος όλα. Δεν ίσχυε τίποτα. Άκυρο. Πάμε πάλι. Κύριε Σερέτη, τα λέτε πολύ ωραία. Θα τα λέμε πιο συχνά, επειδή τρέχει ο χρόνος και μιλάμε ήδη. Σας γνωρίζουμε ραδιοφωνικά μέσα από τον Πρίσμα πρώτη φορά τουλάχιστον στη δική μου εκπομπή και χαίρομαι πάρα πολύ. Κλείνοντας, έχουν ξεκινήσει και τα τοπικά τα site και όλοι μας μπαίνουμε σε μια ονοματολογία. Υπάρχει ένας βουλευτής στο Πασόκ, ακούγονται διάφορα ονόματα. Θέλω να πω, θα ανακοινώσετε με το πέρασμα του χρόνου και το ψηφοδέλτιο, ή είστε σε ζυμώσεις ακόμα, γιατί κάποια ονόματα τα γνωρίζουμε. Ήδη τα τρία ονόματα είναι γνωστά. Θα μας τα πείτε λίγο και εμάς να τα καταγράψουμε. Ο νυν βουλευτής, ο Χρήστος Ογκώκας, και οι δύο γυναίκες του ψηφοδελτίου, εφόσον το Μητρό έκλεισε, δεν δέχεται άλλες αιτήσεις. Δύο θέσεις υπάρχουν για γυναίκες υποψήφιες. Δύο αιτήσεις κατατέθηκαν. Είναι η Κατερίνα Ιρίζου, δικηγόρος, και η Χριστίνα Ιμαρέτη, φαρμακοποιός. Αυτές οι τρεις θέσεις είναι και τυπικά κλειστές. Ναι. Το κύριο Μέγα το όνομα. 99 λογικά. Μάλιστα. Στο ψηφοδέλτιο. Ωραία. Απλά δεν είναι, πώς να το πω. Δεν έχει τελειώσει η διαδικασία, οπότε. Ναι, δεν είναι τυπικά. Και τυπικά κλειστό. Η συντριπτική πλειοψηφία όμως τον θεωρεί και αυτόν δεδομένο μέσα στο ψηφοδέλτιο και αναζητά την πέμπτη θέση. Μάλιστα. Μέχρι τώρα του ψηφοδελτίου. Όπως και να έχει. Είμαστε στην ευχάριστη θέση αυτή τη φορά να έχουμε πρόβλημα. Είναι αρκετές και δυνατές. Ενώ παλιά δεν υπήρχε. Ενώ παλιά, στα πρώτα χρόνια, κούναγαν το μαντίλι, πρόεδρε, τα στελέχη. Έτσι δεν είναι? Τα πέτρινα τα χρόνια. Το ξέρω και από τη Λευκάδα, που εκεί η νομαρχιακή τότε και ο κύριος Λάζαρης είχε μπει μπροστά τότε που το Πασόκ το χτυπούσαν άπαντες, η αλήθεια είναι. Αλλά συμβαίνουν αυτά. Τώρα μια σημείωση έτσι, ίσως χωρίς μεγάλη σημασία, αλλά συμβολικά ίσως να έχει την αξία. Προέδρους έχουν τα συντηρητικά κόμματα. Έχετε δίκιο. Είμαστε σοσιαλιστικών κατηγορών. Είμαστε γραμματείς. Έχετε δίκιο. Ο γραμματέας. Έχετε δίκιο που με δημιουργεί. Κύριε Σερέτη, σας ευχαριστούμε. Ναι, παρακαλώ. Το όνομα αλλάζει. Φυσικά. Καλά κάνετε και με διορθώνετε. Δεν είναι θέμα διόρθωσης. Σας παρακαλώ, χάρηκα πάρα πολύ για τη συζήτηση. Εμείς εδώ θα είμαστε, εμείς να ξέρετε ότι αυτός ο σταθμός
Έχει αρτινές ρίζες. Είναι ο σταθμός του κύριου Σιλιόγκα. Δεν ξέρω αν ανήκει στην ίδια παράταξη, δεν νομίζω. Αλλά έχει τη βάση από την Άρτα. Εμείς έτσι κι αλλιώς έχουμε και στην ομπρέλα των ραδιοφώνων μας και ένα τα πιο ιστορικά ραδιόφωνα της Άρτας, τον Art FM 103,1. Οπότε αγαπάμε και, και θέλουμε να έχουμε και τη φωνή και τον παλμό και της τοπικής κοινωνίας και το κάνουμε σε ένα περιφερειακό μέσο. Οπότε σε αυτό τον πλουραλιστικό διάλογο που θα ξεκινήσει, θέλουμε έτσι και τη συμμετοχή σας, όπως και με όλους τους υποψηφίους που θα κάνουμε εδώ στην προεκλογική αυτή χρονιά που έρχεται, και θα έχει ενδιαφέρον γιατί είναι ένα βέβαιο σκηνικό. Γιατί ζούμε και σκηνικά που δεν περιμέναμε. Ένα χειμώνα δύσκολο, απρόβλεπτο. Θα είμαστε εδώ να τα καταγράφουμε, κύριε Σερέτη. Περάσαμε δύσκολους χειμώνες αρκετούς. Θα περάσουμε και αυτόν. Πολύ σωστά μιλάτε και για τη διαπεριφερειακότητα. Να σας δώσω και μια είδηση. Αν και το γνώριζε και ο Νίκος ο Χούτας, θα το θεώρησε πρώιμο και δεν το είπε. Ας το πω, αφού είναι η πρώτη φορά που βγαίνω στο σταθμό σας. Ήδη έχουμε κάνει μια συζήτηση, τον Νίκο το Χούτα και τον Γιώργο το Ζήσιμο, τον γραμματέα της Νομαρχιακής Ετωλοκαρνανίας. Είχα μιλήσει και με τον νέο γραμματέα της Νομαρχιακής της Πρέβεζας, τον Σπύρο τον Κόκαλη, και ο σκοπός μας είναι το φθινόπωρο να οργανώσουμε μια ημερίδα για τον αμβρακικό κόλπο υπό την αιγίδα και των τριών νομαρχιακών που εμπλέκονται. Άρα... Το λόγο Καρνανίας, της Σάρτας και της Πρέβεζας. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η είδηση, γιατί σχετίζεται και με μια αναφορά που έκανε ο κύριος Χούτας προχθές εδώ, μια προσωπική του άποψη, την οποία την είπε νομίζω στο δημόσιο λόγο πρώτη φορά, εγώ την έβαλα και τίτλο, για από τη στιγμή είπε που το περιβάλλον έχει μπει στην άσκηση της δημόσιας εξουσίας, θα ήταν θετικό να υπάρξει μια νέα περιφέρεια που να καλύπτει την Ετωλοκαρνανία, την Άρτα, την Πρέβεζα και την Λευκάδα. Που θα εξυπηρετούσε καταστάσεις. Ναι, αυτή είναι μια προσωπική του άποψη. Η αλήθεια είναι ότι τα παλιά σύνορα, οι λόγοι μάλλον οι οποίοι οριοθέτησαν τα σύνορα των περιφερειών, εκλείπουν πια. Ναι. Δεν υφίστανται. Τα αρχικά σύνορα μεταξύ Άρτας και Ετωλοκαρνανίας ήταν τα σύνορα της απελευθέρωσης, το κομμάτι που απελευθερώθηκε. Σωστά. Από τους Τούρκους. Σωστά, σωστά. Τώρα πια μάλιστα με την εποχή της τεχνολογίας έχουν καταργηθεί και οι αποστάσεις. Μπορούν και οι συσκέψεις, όλα να γίνουν και από απόσταση. Το ζήσαμε και μέσα στην περίοδο της πανδημίας και εκπαιδεύτηκε μεγάλο κομμάτι του λαού στις τηλεδιασκέψεις. Μαθητές, καθηγητές, δάσκαλοι, ένα σωρό κόσμος. Μάλιστα. Και οι αρκετές εταιρείες δούλεψαν με αυτόν τον τρόπο. Μπορούμε και εμείς να δουλέψουμε. Πολύ σωστά είπε ο Νίκος ο Χούτας, όταν μιλάμε όλοι για την κλιματική αλλαγή, γίνεται αυτό το πράγμα να μην το δούμε οι τρεις νομοί οι οποίοι περικλείουν τον αμβρακικό κόλπο. Mm-hmm. Ή να το δούμε ξεκομμένα οι αρτινοί από τους Ετωλοκαρνάνες και τους Πρεβεζιάνους. Δεν έχει νόημα. Μόνο η συζήτηση και των τριών μας και μια κοινή στόχευση και ένα διαπεριφερειακό πρόγραμμα και με τις υπάρχουσες περιφέρειες. Μάλιστα. Αλλά ένα πρόγραμμα και της περιφέρειας Υπήρου και της Δυτικής Ελλάδας θα μπορούσε να αναπτύξει τον Αμπρέκ. Είναι πολύ ωραία αφετηρία συζήτηση αυτή, να μπείτε στο δημόσιο λόγο και να ακούγονται όλες οι απόψεις. Κύριε Σερέτη, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Ήταν χαρά μας που σας είχαμε εδώ στον Πρίσμα 91,6. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Χαρά μας. Καλό σας πρωινό καλά. Ακόμα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.